Οι πρόσφατες νατοικές ασκήσεις αυτές είναι μια ακόμα απόδειξη ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσφέρει γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών, διαθέτει λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, ακόμη και στρατόπεδα στον Εύρο για να περάσουν οι νατοικοί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η Θράκη, τα νησιά μας, ολόκληρο το Αιγαίο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας. Οι προκλήσεις είναι καθημερινές. Πότε η ανοιχτή αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης, πότε οι χάρτες με τουρκικά τα νησιά του Αιγαίου, πότε οι παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου. Είμαστε σε μια φάση όπου η αστική τάξη της Τουρκίας, αφού έχει φροντίσει με τη συνευθύνη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γκριζάρει το μισό Αιγαίο, με προκλητικό τρόπο αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όπως προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες για το δίκαιο της θάλασσας. Απειλεί μάλιστα με κάζους μπέλι, δηλαδή με πόλεμο σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτή η συνθήκη από τη χώρα μας. Απέναντι λοιπόν στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, εμείς οι κομμουνιστές δεν αδιαφορούμε, δεν εφησυχάζουμε. Αντίθετα, απευθύνουμε κάλεσμα ετοιμότητας, επαγρύπνησης στο λαό, όχι μόνο στη Θράκη, στο Αιγαίο, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Απευθυνόμαστε στους εργάτες, στους άνεργους, στους φτωχούς αγρότες, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που ζουν και εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, όχι για να τους καθησυχάσουμε όπως κάνει η κυβέρνηση και άλλα κόμματα, αλλά για να συζητήσουμε μαζί για αυτές τις εξελίξεις, τις επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή που μυρίζουν μπαρούτι. Η παρουσία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ αποθρασύνει την προκλητικότητα της Τουρκίας με διαρκείς παραβιάσεις. Στη συγκεκριμένη δύναμη του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο συμμετέχουν και τουρκικές δυνάμεις, πλοία, αεροπλάνα που πετάνε πλέον με νατοϊκή βούλα και άδεια πάνω και γύρω από τα νησιά του Αιγαίου. Εφαρμόζεται δηλαδή στην πράξη η γραμμή του ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα, αλλά το θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Αυτές τις ώρες που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκεται στην αναμονή μιας νέας αντιλαϊκής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει το θράσος να απευθύνει στο λαό κάλεσμα για να στηρίξει τη νέα δήθεν εθνική προσπάθεια για να βγει η χώρα από την κρίση, να περάσει, όπως λέει, το κατόφλι της ανάπτυξης, της ευημερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για κάλεσμα υποταγής της εργατικής τάξης του λαού μας στους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου, παρέτησης από οποιαδήποτε διεκδίκηση συμβιβασμού με την ανεργία, τη φτώχεια, την ανασφάλεια. Για τους πολύ λίγους θα υπηρετήσει και η όποια ρύθμιση, η ελάφρυνση του χρέους, ακόμα κι αν καταφέρει να εξασφαλίσει η κυβέρνηση σε συμφωνία με τους εταίρους της, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ. Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση γενικά για το χρέος είναι αντικείμενο διαμάχης και ανταγωνισμών ανάμεσα στο ΔΝΤ και την Ευρωζώνη, αλλά και ανάμεσα σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης που διεκδικούν ανάλογες διευθετήσεις για τις υπερχρεωμένες δικές τους οικονομίες. Στην πραγματικότητα, η όποια διευθέτηση χρέους ισοδυναμεί με καταστροφή κεφαλαίου, και το παζάρι που τώρα κορυφώνεται αφορά το πώς και ανάμεσα σε ποιους θα διαχυθεί η χασούρα, την οποία, όπως απέδειξε και το προηγούμενο κούρεμα του χρέους, το PSI, θα τη φορτώσουν τελικά πάλι στο λαό. Η Ελλάδα δήθεν να αναδειχθεί ως χώρα παγκόσμιος κόμβος εμπορίου
μεταφορών ενέργειας τουρισμού για την ευρύτερη περιοχή. Σε ελεύθερη αλλά ακριβή μετάφραση, η ουσία είναι ότι επιδίωξη και στόχος της άρχουσας τάξης της χώρας είναι να εμπλακεί ακόμα πιο ενεργά και με ρόλο στους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστικών κρατών στην ευρύτερη περιοχή.